Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ζήτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Βαλετσίδη, σε τρεις ώρες βλέπετε τον κύριο Χαρδαλιά. Έχετε κάποια πληροφορία παραπάνω για το τι θα συμβεί στις 5 το απόγευμα? Όχι, δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία. Όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός στην χθεσινή του τοποθέτηση, παρουσιάζεται μια κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει μια επιθετική έξαρση σε κάποιες περιοχές. Μία από αυτές. Χρησιμοποίησε αυτά ακριβώς τα λόγια. Και από αυτά τα λόγια πιανόμαστε τώρα και εμείς. Η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Αλλά σε αυτό που κατέληξε είναι ότι θα επισκεφτεί σήμερα την Καστοριά, αύριο τη Θεσσαλονίκη. Και Τετάρτη είναι η μέρα όπου συσκέπτονται οι υγειονομικές υπηρεσίες για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει πάρθει ακόμη κάποια συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. Αναλύοντας όμως τα γεγονότα, αναλύοντας τις καταστάσεις, και αυτό είναι που θέλουμε σε πρώτη φάση να μάθουμε εμείς εδώ οι τοπικοί φορείς, το πώς βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα, πώς βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις. Ποια είναι τα κριτήρια αυτοί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο για να βγει μια απόφαση και να ανέβει μια περιοχή από την μια κατηγορία στην άλλη. Οπότε εν αναμονή της επισκέψεως, αυτά είναι που περιμένουμε και εμείς με αγωνία και ανησυχία, θα έλεγα, για να πληροφορηθούμε περαιτέρω. Πιστεύω ότι και εσείς που θα είστε μέσα, γιατί θα είστε από τους λίγους ανθρώπους που θα είναι μέσα σε αυτή τη σύσκεψη, πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλάβετε όλοι προς τα πού πάει το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι μετά το τέλος της σύσκεψης όλοι σας θα έχετε μία εικόνα για το αν πάμε για κλείσιμο ή όχι. Λογικό είναι αυτό. Όπως σας είπα, περιμένουμε να δούμε όντως υπάρχει αυτή η αγωνία αλλά και η ανησυχία. Παράλληλα το θέμα είναι αυτή η κρίσιμη έτσι, η κατάσταση και αυτή η επιθετική έξαρξη που υπάρχει να μην γίνει ανεξέλεκτη. Και για να καθησυχάσουμε και τον κόσμο, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά παράλληλα υπάρχει και η ετοιμότητα τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου Καστοριάς. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, γιατί πια ο Δήμος και της Καστοριάς και οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν την τεχνογνωσία εντός εισαγωγικών γύρω από αυτή την υπόθεση. Εμπειρία, θα έλεγα. Και την εμπειρία. Από προγενέστερες έτσι καταστάσεις, πιο δυσάρεστες, πιο τραγικές. Βέβαια, πιο και πιο ανησυχητικές. Πολύ πιο τραγικές. Το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση ώστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ναι. Τώρα, αυτή η επίσκεψη εδώ έρχεται για να συντονίσει, όπως είπε χθες ο κύριος Χαρδαλιάς, καλύτερα τις όποιες ενέργειες κτλ. 5 η ώρα το απόγευμα έχουμε τις συνεδρίες των δικών. Τα σενάρια που παίζουν είναι να ανακοινωθεί κατευθείαν το απόγευμα lockdown. Υπάρχει όμως και ένα σενάριο, κύριε Κορεντσίδη, του να μας δώσει μία ακόμη, θα λέγαμε, ευκαιρία, μια υψηλή επιτήρηση άλλης μιας ή δύο ημερών, για να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα και μετά να πάρθουν οι αποφάσεις για την Παρασκευή που θα ισχύουν, όπως και στην Κοζάνη, ανακοινώθηκαν Παρασκευή για να ισχύουν από Δευτέρα. Εσείς πού είστε πιο κοντά, τι πιστεύετε θα είναι πιο κοντά? Πιστεύετε ότι μέχρι τώρα αυτά που έχουμε, τα καθημερινά κρούσματα που ανακοινώνονται, χθες είχαμε 5, 20 είχε Κοζάνη, αλλά προσέξτε τι είπαμε χθες. Τα 20 της Κοζάνης αντιστοιχεί 1 κάθε 2.500 κατοίκους της Κοζάνης, η αναλογία αυτή είναι του νομού Κοζάνης. Για την Καστοριά τα 5 είναι 1 ανά 1.000. Δηλαδή στατιστικά οι αριθμοί λένε ότι είμαστε χειρότεροι από την Κοζάνη αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι τα πράγματα και όπως ανέφερε και ο κ. Χαρδαλιάς εχθές, η Καστοριά αυτή τη στιγμή έχει 124 ενεργά κρούσματα. Ναι. Σχεδόν τα μισά από τα ενεργά κρούσματα των Ιωαννίνων, αλλά σε σχέση με τον πληθυσμό, όπως πολύ σωστά είπατε, βγαίνει πολύ μεγαλύτερος και υψηλότερος ο δείκτης. Ναι. Και ο δείκτης αυτός είναι ένα από τα κριτήρια αυτά για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Είναι δυστυχώς ένα από τα κριτήρια, πραγματικά. Αφενός, εμείς θα ενημερωθούμε από τον Υφυπουργό το μεσημέρι. Αφετέρου, δε όμως, θα ενημερώσουμε κι εμείς και θα πληροφορήσουμε για την κατάσταση εδώ πέρα της περιοχής μας. Και η κατάσταση
είναι και η εκτίμηση των όλων, θα έλεγα, ως ένα κοινό μέτωπο θα κινηθούμε σήμερα. Η κατάσταση λοιπόν είναι ότι πιστεύουμε ότι έχουμε συμμορφωθεί. Οι καταστηματάρχες τουλάχιστον των καταστημάτων, ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το βλέπουμε όλοι μας ότι έχουν συμμορφωθεί, ότι πολλοί έχουν κλείσει από μόνοι τους τα καταστήματα. Πολλοί υπεύθυνα και σοβαρά έχουν προβεί σε αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων, έχοντας κάποιο κρούσμα θετικό ή ύποπτο, υποψία για κρούσμα. Τους. Φέρθηκαν, θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, πολύ υπεύθυνα. Βλέπουμε όλοι μας ότι η κίνηση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν πολυκυκλοφορεί, δεν υπάρχουν οι συναθρήσεις πλην των υποχρεωτικών, θα έλεγα, συναθρήσεων που είναι τα σχολεία, γενικά τα εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια κλπ. Και κάποιοι άλλοι χώροι. Οπότε αυτό που θα ενημερώσουμε τον Υπουργό είναι ότι η κατάσταση στην περιοχή μας, εμείς κατ' εκτίμηση δική μας, ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτές είναι και οι κατηγορίες που θα πληγούν περισσότερο, δηλαδή καφεστίαση και εμπορικά, δηλαδή πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομικής ζωής της πόλης θα πληγεί και μάλιστα όπως λένε οι ίδιοι η εμπορία ανεπανόρθωτα. Το λέει και ο κύριος Πανταζής και έχει και ένα κείμενο σήμερα που έχει στείλει στον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν ξέρω, νομίζω έχει κοινοποιήσει και σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί όλοι ανήκουμε οι περισσότεροι στον επιχειρηματικό κόσμο. Γνωρίζουμε τι έχει υποστεί ο επιχειρηματικός κόσμος της Καστοριάς. Όχι μόνο με την πανδημία, αλλά και τα προηγούμενα, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, μια κατάσταση η οποία, πολύ σωστά το είπατε, ανεπανόρθωτη, αλλά κανείς βέβαια δεν θέλει να το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, κανείς δεν θέλει το ζήτησε έντονα η Κοζάνη στην αντίστοιχη σύσκεψη της Κοζάνης, έτσι, το ζήτησε έντονα. Δεν πάβουμε να εμπιστευόμαστε τους πλέον ειδικούς που δεν έχουν κανέναν άλλον λόγο ούτε για να μας καταστρέψουν, όχι μόνο εμάς στην Καστοριά, για όλες τις περιοχές, ενώ στην Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Ξέρετε, θέλω να σας επισημάνω κάτι εδώ, να το δείτε λίγο. Να προσέξουμε και να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό που είναι η υγεία. Προσέξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο κύριος Χαρδαλιάς, αλλά για την Κοζάνη ήρθε μετά τις ανακοινώσεις. Εκεί ζητήθηκε έντονα από τους τοπικούς φορείς να μην κλείσουν τα μαγαζιά. Ενώ έγινε και πολλοί λόγοι και για τα σχολεία. Μήπως υπάρχει αίσθηση ότι τα μαγαζιά είναι μαγαζιά Αθηνών, Θεσσαλονίκης, μεγάλα μαγαζιά με κόσμο πάρα πολύ μέσα ο ένας πάνω στον άλλον. Καλό θα ήταν σήμερα, δεν ξέρω το πρόγραμμα του κύριου Χαρδαλιά, αλλά θα ήταν καλό να κάνετε όλοι σας μια πρόταση στον κύριο Χαρδαλιά. Πάμε και μια βόλτα στην αγορά, να δείτε ότι στα καταστήματα μπαίνει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα άνθρωποι την ημέρα ολόκληρη. Βέβαια τυχαίνει σήμερα να είναι και Τετάρτη. Είναι και Τετάρτη, ναι, ακριβώς. Έχει αρκετό κόσμο παρουσιάζει. Δηλαδή αρκετό κόσμο έξω, ναι. Η πόλη, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάνουμε μια βόλτα όντως στα μαγαζιά της του λιανεμπορίου, θα καταλάβουν. Καλό είναι να κάνετε μια βόλτα. Προτείνετε τούτο. Θα καταλάβουν οι πάντες ότι αυτή η κατάσταση που επίσης πολύ σωστά είπατε, που υπάρχει στις μεγαλοπόλεις, δεν υπάρχει στην Καστοριά. Φυσικά. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει τώρα με τον COVID. Αυτή η κατάσταση είναι που ζούμε και βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς, ότι η Καστοριά βρίσκεται έτσι κι αλλιώς σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση οικονομική και κοινωνική, αλλά σας είπα και πάλι, αυτό που θα περιμένουμε είναι να πληροφορηθούμε καταρχάς από τους ειδικούς. Οι ειδικοί, όταν λέμε, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, επιδημιολόγοι, οι επιστήμονες, αυτοί που κάνουν τις αναλύσεις διαφορετικά με άλλα στοιχεία και βέβαια, όπως είπα και πριν, προέχει η υγεία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εάν έρθει το lockdown, δεν θα είναι ίδιο με του Μαρτίου-Απριλίου για την Καστοριά. Θυμίζω ότι θα μπορούμε να βγαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε που να πάμε. Εκεί όμως μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο ζήτημα, κυρίως με την νεολαία. Και εδώ πάμε λίγο στα μέτρα που σκέφτεστε κι εσείς ως Δήμος Καστοριάς με την εμπειρία του Μαρτίου-Απριλίου. Αν δείτε, τι είχαμε τον Μάρτιο-Απριλίου, θυμάστε, Δήμαρχε? Είχαμε ένα αυταθλητικό κέντρο, είχαμε σκαλιά στο Σταυρό, είχαμε πάρτι που γινόταν σε αυτές τις περιοχές και σε μερικές ακόμη. Εκεί λοιπόν, σίγουρα σήμερα θα είναι και κάποιος εκπρόσωπος της αστυνομίας. Πώς θα κινηθεί και ο Δήμος, τι θα κάνει ο Δήμος για αυτές τις περιπτώσεις, όταν θα μπορούμε να βγαίνουμε, αλλά ειδικά οι νέοι θα έχουν και τα δικά τους στέκια πια,
που θα πάρουν την πύρα τους, θα πάρουν το δεν ξέρω τι θα πάρουν και θα πάνε να περάσουν κάποιες ώρες. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες εικόνες, διότι έχουμε εισέλθει και στην χειμερινή περίοδο πλέον, που δεν είναι εφικτό και μιλάμε για την Καστοριά, δεν μιλάμε για άλλες πόλεις οι οποίες ακόμη αισθάνονται το κλίμα του καλοκαιριού. Εμείς το έχουμε καταλάβει από τις τελευταίες ημέρες, δεν υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, οπότε δεν είναι εφικτό να γίνονται τέτοιες συναφρήσεις σε κάποιους ανοιχτούς χώρους. Άλλωστε το είδαμε και τις τελευταίες ημέρες που ήταν κλειστά αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι δεν υπήρξαν τέτοιες συγκεντρώσεις. Ένα άλλο θέμα είναι ότι να δώσουμε να καταλάβουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα επισκεφθούν ότι στην Καστοριά η διαφορετικότητα που υπάρχει και είναι αρνητική διαφορετικότητα. Ναι. Διότι ξέρουμε όλοι ότι πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανοίγουν πλέον μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ένα τριήμερο δηλαδή, όλη την εβδομάδα έτσι και αλλιώς είναι κλειστά. Άρα συμμορφώνεται ο κόσμος και κάτω από άλλες συνθήκες σε αυτήν την νέα πραγματικότητα. Άρα αυτά πρέπει να τα δουν διαζώσεις, δηλαδή βρισκόμενοι εδώ πέρα στην περιοχή μας, να καταλάβουν και οι ίδιοι για το τι πρόκειται και το τι συμβαίνει στην Καστοριά. Στο ενδεχόμενο lockdown τώρα, από το Δήμο Καστοριάς είστε έτοιμοι για κάποιες προτάσεις ή κάποια αιτήματα, θα ζητήσετε κάτι ιδιαίτερο από τον κύριο Χαρδαλιά? Να απαντήσω και στο προηγούμενο που είπατε, σε τι θέση είναι ο Δήμος και τι σημαίνει ένα lockdown, καμία σχέση όμως με την προηγούμενη φορά. Αν θυμάστε καλά, ο Δήμος Καστοριάς είχε υποστεί τα περισσότερα την προηγούμενη φορά με την καραντίνα. Καμία ειδικά σχέση, με την λοιπόν, ενότητα Μεσοποταμίας. Καμία σχέση λοιπόν αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως καταταχτούμε στο επίπεδο 4. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Μην προτρέχουμε έτσι και βγάζουμε συμπεράσματα. Ας περιμένουμε τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως και σε αυτό το επίπεδο να πάει η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, γιατί μιλάμε πλέον για όλο τον νομό, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση μετακίνησης, δεν υπάρχουν τα λεγόμενα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που χρειαζόταν ο πολίτης για να κυκλοφορήσει έξω. Το δυσάρεστο της υπόθεσης και εκεί που θα επιμείνουμε είναι για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τα καταστήματα. Και όχι μόνο, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο Εμπορικός Σύλλογος, αν το είδατε. Ναι. Ζητούν από τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά μπορούν να πουλήσουν από παπούτσια μέχρι πριόνια και εργαλεία γεωργικά. Εδώ λοιπόν ζητάνε όντως την περίοδο της καραντίνης, για να μην δημιουργείται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός όπως λένε, να πουλάνε μόνο είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει στις αποδείξεις να υπάρχουν είδη με ΦΠΑ 24%. Πιστεύετε ότι είναι πολύ σωστό αίτημα? Είναι δίκαιο το αίτημα, γιατί πλήττονται κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ναι, εμείς θα σταθούμε και θα επιμείνουμε σε αυτό και να είναι σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι εκτός από υποχρέωσή μας είναι και τα πιστεύω μας αυτά, δηλαδή θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε το καλύτερο δυνατό για την περιοχή μας. Όχι μόνο τώρα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες για οτιδήποτε επιβληθεί. Εμείς είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε, όπως είπα, αυτά που έχει υποχρέωση το κράτος να δώσει στην Καστοριά. Από την πλευρά μας ο Δήμος Καστοριάς είναι έτοιμος με τις υπηρεσίες του, υπάρχει καλύτερη ετοιμότητα, καλύτερη οργάνωση. Ήδη από χθες και με την πληροφορούμενο στην επίσκεψη, την άφηξη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, έκανα μια σύσκεψη, συγκάλεσα τους επικεφαλείς των άλλων συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάναμε μια κλειστή σύσκεψη στο γραφείο, όπου τους ενημέρωσα για το τι πιθανόν πρόκειται να συμβεί, το τι θα πρέπει να συζητήσουμε και να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε από τον Υπουργό. Εν συνεχεία με την εκτελεστική μου επιτροπή και τους αρμόδιους αντιδημάρχους συστήσαμε ένα συντονιστικό όργανο, δημιουργήσαμε μια ομάδα έκτακτης ανάγκης με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο πρόνοιας και τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, και ένα μέλος, είτε είναι ο επικεφαλής είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος από όλες τις ομάδες, από όλους τους συνδυασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπάρχει η στελέχωση κανονικά σε όλα τα γραφεία του Δημαρχείου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο COVID, λειτουργεί κανονικά. Άλλωστε δεν σταμάτησε και όλες τις προηγούμενες μέρες. Από αύριο το Δημαρχείο και. Προηγούμενη Πέμπτη, συγγνώμη. Λειτουργεί με ραντεβού. Έτσι ακριβώς. Θερμομετρήσεις γίνονται σε όλο το προσωπικό και εκτός Δημαρχείου, Γίνεται θερμομέτρηση, αλλά γνωρίζετε ότι τα τελευταία θετικά κρούσματα που βγήκαν δεν παρουσίασαν κανένα σύμπτωμα, σχεδόν μάλλον κανένα σύμπτωμα πυρετού ή... Άρα οι θερμομετρήσεις και εκτός και εντός Δημαρχείου καμιά διαφοροποίηση. Το πιο σημαντικό για να καταλάβουμε αν κάποιος έχει νοσήσει από COVID. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι, για τους οποίους μάλλον ενημερώνουν οι ειδικοί, οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες. Η Διεύθυνση Πρόνοιας λοιπόν θα λειτουργεί ως κέντρο επιχειρήσεων. Έχουμε βγάλει κάποια μέτρα, ισχύουν μάλλον κάποια μέτρα και από σήμερα για τις λαϊκές αγορές. Το βοήθεια στο σπίτι, η κοινωνική λειτουργία στη θέση τους. Όλα τα συνεργεία και τα τμήματα του τμήματος καθαριότητας λειτουργούν και εργάζονται καθημερινά με απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους. Όχι μόνο σε ό,τι ανήκει στον Δήμο, αλλά από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε υπηρεσία δεχτούμε αίτημα για κάποια απολύμανση ή μας ενημερώσουν για ότι υπάρχει κάποιο κρούσμα, είμαστε εκεί για να προβούμε σε απολυμάνσεις. Οι ενημερώσεις είναι συνεχείς για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Να σας πω ότι από εχθές είναι σε λειτουργία και η νέα ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς, μια σύγχρονη ιστοσελίδα. Ναι, ανανεωμένη, το είδαμε. Μια ευέλικτη, έτσι, ένα ευχάριστο περιβάλλον, στο οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταθέσει το αίτημά του, να πάρει πληροφορίες για τα πάντα, αλλά να μπορέσει να εκδώσει και κάποια πιστοποιητικά ή να κάνει τα αιτήματά του για οτιδήποτε τον απασχολεί σε σχέση με τις υπηρεσίες του Δήμου. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι από όλες τις απόψεις για οτιδήποτε συμβεί, απλά εμείς, και το επαναλαμβάνω αυτό και επιμένω σε αυτό που λέω, εμείς θα σταθούμε όλοι μαζί στο ύψος των περιστάσεων, θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε οτιδήποτε είναι θετικό για την περιοχή μας. Θέλουμε να δώσουμε να καταλάβουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι η Καστοριά δεν είναι μια πόλη όπως είναι όλες οι άλλες, οι οποίες έχουν διάφορους τρόπους, όχι μόνο από τώρα αλλά από όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν βρει διάφορους τρόπους ώστε να αντέξουν ένα οικονομικό βάρος. Η Καστοριά παρουσιάζει μια διαφορετικότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με φυγή του πληθυσμού, με πληγή... Θα φανεί το χρόνο στην εμπορίου. Απογραφή, θα φανεί. Εκτιμώ ότι θα φανεί και αυτό. Θα φανεί εκοφαντικά κιόλας. Αλλά πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν το τι συμβαίνει στην Καστοριά. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαστε και σωστοί, θα πούμε ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πλήρως τους ειδικούς. Να εφαρμόζουμε, εκεί πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, να εφαρμόζουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να τηρούμε τις επίσημες οδηγίες. Απαιτείται αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, συνεργασία από όλους. Τώρα, να θυμίσουμε το εξής. Διοίκηση, φορείς, πολίτες, όλοι μαζί ένα κοινό μέτωπο. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμα του κύριου Χαρδαλιά, αν το ξέρετε, να πούμε δύο κουβέντες, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι όταν έληξε η καραντίνα της Μεσοποταμίας, ο κύριος Χαρδαλιάς είχε βγει και είχε πει ότι αργά ή γρήγορα θα είμαι κοντά σας για να σας φίξω το χέρι. Θα γίνει πράξη αυτό σήμερα? Έχετε εικόνα ότι θα πάει στην Μεσοποταμία? Δεν γνωρίζω το πρόγραμμα του Υπουργού. Άλλωστε η ενημέρωση ήταν μια πρόσκληση για την σύσκεψη στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Και από εκεί και μετά δεν ξέρετε τι άλλο θα γίνει μετά. Θα το δούμε και εμείς, πραγματικά. Ωραία, βέβαια για Μεσοποταμία μια μέρα, επειδή έχουμε μηνύματα κατά καιρούς από Μεσοποταμία, από χώρο της λαϊκής μέχρι και διάφορα άλλα ζητήματα, να κάνουμε μια ξεχωριστό θέμα, γιατί έχουν μαζευτεί διάφορα θέματα για τη Μεσοποταμία. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ένα θέμα, τώρα είναι άσχετο βέβαια με αυτό που συζητάμε, αλλά επειδή δεχτήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα, με τους οχταμηνίτες και αν υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή τους, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα πριν κλείσουμε και για την κατάσταση αυτή? Υπήρχε καθυστέρηση έτσι και αλλιώς στην πρόσληψη των ατόμων για τα οχτάμηνα, και επίσης ένα επιπρόσθετο βάρος για τον Δήμο, δηλαδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Για τον COVID δηλαδή, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα λειτουργήσε ο Δήμος Καστοριάς χωρίς
την σημαντική αυτή βοήθεια από τους ανθρώπους που εργάζονται στα οκτάμινα. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη καθυστέρηση. Ξεκίνησε η πρόσληψή τους από την 1η Σεπτεμβρίου. Σταδιακά έχει γίνει αυτό. Απλά αναγνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο διάστημα, μέχρι να γίνουν οι εγγραφές στα Μητρώα και μέχρι να πάνε αυτά στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών, ακολουθείται μια διαδικασία, μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά δεν χάνει κανείς τίποτα. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα θα πληρωθούν για δύο μήνες, και για τον Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο. Μπορούμε να πούμε ίσως για ποια ημερομηνία? Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία αυτή τη στιγμή, αλλά μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθούν δύο μήνες. Μέσα στον Οκτώβριο δύο μήνες. Και από τον Νοέμβριο και μετά πληρώνονται κανονικά κάθε μήνα. Εντάξει, Οκτώβριο θέλει άλλες 9 μέρες. Οπότε εντάξει, μέσα στις επόμενες 9 μέρες θα πληρωθούν δύο μήνες, λέει ο Δήμαρχος σήμερα. Δεν είναι η διαδικασία, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την μισθοδοσία από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ωραία. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι όταν γίνεται μία πρώτη εγγραφή, περνάει ένα χρονικό διάστημα. Κλείνουμε εδώ για σήμερα. Βέβαια, τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα πάμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Επαναλαμβάνουμε τις αποφάσεις για το τι θα συμβεί στην Καστοριά. Αλλά σας στέλνουμε μία μέρα και για το άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε, για την αδίκαια μετάβαση. Και νομίζω ότι έχετε λόγο και σε αυτό. Σας περιμένουμε στην εκπομπή μας και σε επόμενη. Εμείς έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας πριν από αρκετό χρονικό διάστημα. Θα το επαναλάβουμε αυτό. Υπάρχουν και κάποιες νέες προτάσεις, τις οποίες πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι. Η δίκαια μετάβαση για την απολιγνητοποίηση όντως πρέπει να είναι δίκαιη για όλες τις περιοχές. Κατά τη γνώμη σας, αφορά και την Καστοριά και τα Γρεβενά, γιατί εδώ. Βέβαια. Γιατί όταν οι πολίτες μας εδώ πέρα είχαν κάποιες συνέπειες σε σχέση με ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω του υψηλού ΑΕΠ. Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση αυτή τη στιγμή υπό άλλη μορφή. Να κάνουμε τη συζήτηση αυτήν τις επόμενες ημέρες. Ναι, αυτή τη συζήτηση θέλουμε οπωσδήποτε. Σήμερα όμως και εγώ είμαστε για άλλα πράγματα, δεν πειράζει. Και αλλιώς υπάρχει συνεργασία και με τους υπόλοιπους δημάρχους και με τον κύριο Κοσλιόπουλο και με τον κύριο Παπτσόγλου. Ένα κοινό μέτωπο μαζί με τον κύριο Σαββόπουλο για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και μιλάω αυτοδιοικητικά αυτή τη στιγμή για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Γι' αυτό αναφέρω τους δύο δημάρχους και να αντιπεριφερειάσει. Ναι. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι το έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, και με επιστολές και με διαρκή πίεση στην κυβέρνηση και στο κράτος, να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε ό,τι έχει υποχρέωση και με το παραπάνω, θα έλεγα, το κράτος και η κυβέρνηση στην πολύπαθη περιοχή μας. Κλείνοντας, να πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επανέλθουμε στον COVID, μια τεράστια προσπάθεια από όλους. Δεν πρέπει να πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια, και να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά το έργο των επιστημόνων, του ιατρικού προσωπικού, υπαλληλικού και του προσωπικού του Δήμου, που νυχθημερών δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να είμαστε όλοι υγιείς στα σπίτια μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορνησίδη, που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.